Μπαίναμε την κατάσταση Στεφάνου στο μνημείο του εργάτη. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα οι εκδηλώσεις μνήμης για την Πρωτομαγιά, τις οποίες διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η Ένωση Δημοσιοπαλλητικών Οργανώσεων της πόλης στο τοπικό παράρτημα της ΑΔΔΗ. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αλλά και εργαζόμενοι της ΔΕΗ, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την επικείμενη πώληση λιγνητικών μονάδων της επιχείρησης. Επίσης, με δικό τους μπλοκ, με δικό τους πανό, συμμετείχαν και οι συμβασιούχοι της ΕΙΑΦ που ζητούν την μονιμοποίησή τους. Σε δηλώσεις τους, τα στελέχη του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των εργαζομένων αναφέρθηκαν στα μεγάλα ποσοστά ανεργίας που, όπως λένε, υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα μάλιστα με τα ποσοστά του Εργατικού Κέντρου, μόνο στη Θεσσαλονίκη η ανεργία αγγίζει, όπως υπόθηκε, το 33%. Οι εργαζόμενοι είπαν όχι στη λιτότητα και ζήτησαν προτεραιότητα να δοθεί στην απασχόληση. Οι δηλώσεις ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα, αφού τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της Πρωτομαγιάς, των νεκρών της Πρωτομαγιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Έχουμε δηλώσεις να τις ακούσουμε. Καλούμε την κυβέρνηση, πέρα από τα μεγάλα λόγια και τα ευχολόγια, να σκέψει πολύ σοβαρά στα προβλήματα των εργαζομένων και αντί να υπονομεύει με τον τρόπο που διαχειρίζεται το θέμα των ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων και του κατώτατου μισθού, να συνομιλήσει με τα συνδικάτα, να απελευθερώσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και εμείς είμαστε με τους εργοδότες έτοιμοι σιγά σιγά να καταφέρουμε να επαναφέρουμε τα πράγματα σε μια κανονικότητα, σε μια ομαλότητα όπως πρέπει και αντιστοιχεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Σήμερα εργατική Πρωτομαγιά, οι 87 απολυμμένοι συμβαχισιούχοι της ΕΙΑΘ ήρθαμε εδώ να φωνάξουμε διεκδικώντας πίσω τις εργασίες μας. Επί 10 περίπου χρόνια καλύπταμε διαρκώς τις βασικές καθημερινές, δηλαδή τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εταιρείας. Θέλουμε πίσω τις δουλειές μας. Οι εργαζόμενοι της ΕΛΒΑ σήμερα απεργούν τιμώντας τους νεκρούς της Πρωτομαγιάς και περιμένοντας μέσα από αυτή την θυσία που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά να η ελληνική βιομηχανία να ξαναβρει τον δρόμο της και πραγματικά να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Νομίζω ότι η Πρωτομαγιά συμβολίζει την ιστορική διαδρομή των αγώνων της εργατικής τάξης. Έχει νόημα να συμμετέχουμε όσο θα συνεχίζεται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αλλά και όταν θα την καταργήσουμε, πάλι θα έχει νόημα να συμμετέχουμε για να μπορούμε να τιμάμε τους αγώνες μας. Η εξελίξη της ΔΕΗ είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, χωρίς να προβλέπεται σε κανένα μνημόνιο, σε καμιά υποχρέωση της ευρωπαϊκής κοινότητας, αποφάσισε να πουλήσει το πιο ζωντανό κομμάτι της επιχείρησης στο θέμα παραγωγής ενέργειας, δύο εργοστάσια στη Μεγαλόπολη και ένα εργοστάσιο στην Μελίτη, στη Φλόρινα.